Ο επόμενος ομιλητής θα μας μιλήσει για αυτά τα θέματα, ο καθηγητής κύριος Κακίσης, αγκιοχειρουργικής στο Αττικό Νοσοκομείο, που είναι τίτλος τιμής και νομίζω έχω ακούσει πάντα ότι είναι συνεπής επί των ενδείξεων. Κατά πόσο οι ενδείξεις, ποιες είναι οι ενδείξεις και ο κατάλληλος χρόνος παρέμβασης των ασθενών μας, των πολλών με στεφανία νόσο, όταν έχουν σοβαρή νόσο των καροτίδων. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω στο συνέδριο αυτό. Ξεκινάω με το μοναδικό πράγμα το οποίο είναι απολύτως σαφές στο συγκεκριμένο θέμα. Ασθενείς λοιπόν που έχουν καροτιδική στένωση και ταυτόχρονα έχουν και στεφανία νόσο που μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαδερμική αγκιοπλαστική, θα πρέπει να υποβάλλονται στη διαδερμική αγκιοπλαστική των στεφανιαίων και να ακολουθεί η αντιμετώπιση της καροτιδικής στένωσης, όποια και αν είναι αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα την αορτοστεφανιαία παράκαμψη, εδώ είναι λίγο... Είναι πολύ μπλεγμένα τα πράγματα και είναι λίγο στενόχωρο το γεγονός ότι μετά από καμιά τριανταριά χρόνια μελετών και δεκάδες δημοσιεύσεων, η μόνη οδηγία που είναι κατηγορίας 1 είναι ότι τόσο η ένδειξη, όσο και η μέθοδος, όσο και ο χρόνος της παρέμβασης της καροτίδας θα πρέπει να εξατομικεύονται. Και ακόμα και αυτή η οδηγία είναι επιπέδου C, δηλαδή expert opinion. Πάμε να τα δούμε τώρα με λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Όταν έχουμε έναν ασθενή που πρόκειται να κάνει αορτοστεφανία παράκαμψη και του κάνουμε τρίπλεξ καροτίδων, κατά 91% δεν θα του βρούμε σημαντική στένωση στις καροτίδες. Ο ασθενής αυτός έχει περιεγχειρητικό κίνδυνο αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου μετά το bypass των στεφανίων 1,8%. 5,5% πιθανότητα να έχει στένωση στη μία καροτίδα πάνω από 50%, τότε ο κίνδυνος εγκεφαλικού φτάνει το 3,2%. Αν έχει αμφωτερόπλευρη στένωση, είναι 2,2% η πιθανότητα να έχει αμφωτερόπλευρη στένωση και ο κίνδυνος για αγκιακό εγκεφαλικό 5,2%, ενώ 1,5% είναι η πιθανότητα να έχει απόφραξη της μίας καροτίδας. Στην περίπτωση αυτή, ο κίνδυνος του περιεγχειρητικού εγκεφαλικού φτάνει το 9%. Δύο σχόλια λοιπόν πάνω σε αυτόν τον πίνακα. Πρώτον, ότι ακόμα και ο ασθενής που δεν έχει στένωση καροτίδων έχει 1,8% πιθανότητα να πάθει εγκεφαλικό. Γιατί δεν είναι όλα τα έμβολα από τις καροτίδες. Για την ακρίβεια, τα λιγότερα έμβολα είναι από τις καροτίδες. Πολλά έμβολα είναι από την αορτή, κατά τη διάρκεια των χειρισμών, των καθετηριασμών ή των αναστομώσεων. Κάποια άλλα είναι από το μηχάνημα της εξωσωματικής. Και επίσης, κάποια είναι και από μετεγχειρητική κολπική μαρμαριγή. Επίσης, δεν είναι όλα τα εγκεφαλικά εμβολικά. Υπάρχουν και εγκεφαλικά αιμοδυναμικής αιτιολογίας. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι λιγότερα από τα 15% των εγκεφαλικών, των περιεγχειρητικών, οφείλονται στη στένωση των καροτίδων. Όταν λοιπόν έχουμε έναν αυξημένο κίνδυνο από το 1,8 να πάμε στο 3,2 όταν έχουμε στένωση καροτίδων, αυτό το 1,4, ακόμη και αυτό το 1,4 δεν οφείλεται αποκλειστικά στη στένωση των καροτίδων. Ο ασθενής με τη στένωση της καροτίδας είναι σίγουρο θα έχει αυξημένη αθυρωμάτωση και στην ανιούσα αορτή και στα ενδοκεφαλικά αγγεία. Ο κίνδυνος που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην καροτίδα είναι λιγότερος από αυτός και το συμπέρασμα είναι ότι είναι λιγότερος από τον κίνδυνο της οποιασδήποτε παρέμβασης. Γι' αυτό και η οδηγία λέει ότι σε ασθενείς με ασυμπτωματική στένωση καροτίδας να μην κάνουμε παρέμβαση στις καροτίδες ως ρουτίνα. Και αυτό είναι μια σαφής ένδειξη κατηγορίας 3. Οι ασυμπτωματικές λοιπόν δεν αντιμετωπίζονται συνήθως και η επίρρωση αυτού σας δείχνω και μια πρόσφατη μετανάλυση που δημοσιεύτηκε μετά από τη δημοσίευση των οδηγιών. Οι ασθενείς που έκαναν μόνο αορτοστεφανιαία παράκαμψη είχαν καλύτερη πρόγνωση σε ό,τι αφορά το εγκεφαλικό και τον θάνατο από ότι οι ασθενείς που κάναν συνδυασμένες παρεμβάσεις. Όταν όμως έχουν αμφωτερόπλευρη στένωση, τότε ο κίνδυνος αυξάνει σημαντικά 3,4% και αυτό είναι συγκρίσιμο με τον κίνδυνο μιας παρέμβασης της καροτίδας. Γι' αυτό και οι οδηγίες λένε ότι όταν υπάρχει αμφωτερόπλευρη στένωση πάνω από 70% ή στένωση 70 με 99% στη μία πλευρά και ετερόπλευρη απόφραξη, τότε θα πρέπει, μια πολύ χαλαρή ένδειξη, θα πρέπει να σκεφτόμαστε
Μα όχι θα πρέπει. Θα μπορούσαμε και να σκεφτόμαστε κάποια παρέμβαση στις καροτίδες, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, μια πάρα πολύ χαλαρή ένδειξη επίπεδου 2β για ασυμπτωματικές καροτιδικές στενώσεις. Επίσης, μια πολύ χαλαρή ένδειξη παρέμβαση στις καροτίδες όταν έχουμε στένωση 70-99% συν αυξημένο κίνδυνο, κάποιο από τα χαρακτηριστικά αυξημένου κινδύνου, τα οποία τα ακούσατε προηγουμένως από τον κύριο Μακαβό. Ασυμπτωματικές λοιπόν καροτιδικές στενώσεις σπανίως αντιμετωπίζονται. Συμπτωματικές καροτιδικές στενώσεις είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Ο κίνδυνος στην περίπτωση αυτή, ο περιεγχειρητικός, φτάνει το 18%. Είναι πάρα πολύ μεγάλος, γι' αυτό και οι οδηγίες λένε ότι στις συμπτωματικές καροτιδικές στενώσεις, αυτές δηλαδή που έχουν προκαλέσει εγκεφαλικό το τελευταίο εξάμηνο, θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε την καροτιδική στένωση, εφόσον αυτή είναι πάνω από 50%, και στις περιπτώσεις αυτές ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης είναι η ενδαρτηρεκτομή. Προσαρμοσμένα σε αυτές τις οδηγίες είναι, προσαρμοσμένες και σε αυτές τις οδηγίες είναι οι οδηγίες για το τρίπλεξ. Όταν έχουμε συμπτωματικό ασθενή, θα πρέπει να του ελέγχουμε τις καροτίδες. Όταν έχουμε ασυμπτωματικό ασθενή, γενικά δεν χρειάζεται να ελέγχουμε τις καροτίδες, παρά μόνο όταν έχουν κάποια χαρακτηριστικά που αυξάνουν την πιθανότητα να βρούμε στένωση. Τα ακούσατε και προηγουμένως, μεγάλη ηλικία, στεφανία νόσο πολλαπλών αγκείων. Αυτά είναι δεδομένα βέβαια, για να κάνει ορθοστεφανία παράκαμψη. Όταν συνυπάρχει και περιφερική αρτηριοπάθεια ή καροτιδικό φύσιμα, γιατί αυτά. Το λένε οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αγκιοχειρουργικής Εταιρείας. Προσέξτε εδώ τι λένε. Όχι για να βρούμε, λέει, υποψήφιους για καροτιδική παρέμβαση, αλλά για να βελτιώσουμε, λέει, το risk factor control. Και εγώ δεν θα μπορούσα εδώ να συμφωνήσω περισσότερο με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο ασθενής θα κάνει ήδη αορτοστεφανία παράκαμψη. Το τρίπλεξ των καροτίδων περιμέναμε για να του βελτιώσουμε το risk factor control. Αυτός δεν είναι εξορισμός στον υψηλότερο δυνατό κίνδυνο. Ό,τι και να δείξει το τρίπλεξ καροτίδων. Τι θα αλλάξει. Τελειώνουμε λοιπόν με τις ενδείξεις και πάμε στον τρόπο αντιμετώπισης της καροτιδικής στένωσης. Εδώ υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Σύγχρονη ενδαρτηρεκτομή και ορτοστεφανία παράκαμψη με την ενδαρτηρεκτομή να γίνεται πριν την εξωσωματική. Σύγχρονη παρέμβαση με την ενδαρτηρεκτομή να γίνεται κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής. Σύγχρονη ενδαρτηρεκτομή και off-pump carotid bypass, coronary artery bypass, να γίνεται πρώτα ενδαρτηρεκτομή και μετά το bypass, reverse stage, πρώτα το bypass και μετά ενδαρτηρεκτομή, καροτιδικό stenting και μετά το bypass ή σύγχρονο stenting και bypass, και αν είναι να κρατήσετε μία κουβέντα από όλον αυτόν τον πίνακα το βαρυφορτωμένο που συνοψίζει όμως όλη τη βιβλιογραφία που υπάρχει μέχρι στιγμής, είναι ότι τα 95% όρια αξιοπιστίας όλων αυτών των επιπλοκών έχουν ευρύτατη επικάλυψη. Δεν φαίνεται λοιπόν να υπερέχει κάποια τεχνική και σε αυτό βασίζεται και η οδηγία που λέει ότι πρέπει να εξατομικεύεις. Βέβαια, κλασική γνώση, όταν προηγείται η ενδαρτηρεκτομή, το ποσοστό του εγκεφαλικού είναι το μικρότερο δυνατό. Αλλά έχει υψηλό ποσοστό εμφράγματος. Όταν προηγείται το bypass, έχει το μικρότερο δυνατό κίνδυνο εμφράγματος. Αλλά πολύ υψηλό κίνδυνο ενδαρτηρεκτομής, εγκεφαλικού. Φαίνεται ότι αυτό το reverse stage, να προηγείται πρώτα το bypass των στεφανιών και μετά η παρέμβαση στις καροτίδες, έχει τα χειρότερα δυνατά αποτελέσματα, χωρίς να είναι απόλυτο αυτό, γιατί δεν υπάρχουν σοβαρές μελέτες. Σε αυτήν την πολύ παλιά μελέτη, του 89, βλέπετε 17% εγκεφαλικό ή θάνατος όταν γινόταν reverse stage, έναντι 5,6 όταν γινόταν συνδυασμένες επεμβάσεις, και μια πολύ πιο πρόσφατη μελέτη του 11, τα ίδια αποτελέσματα. 9% περίπου εγκεφαλικό και θάνατος στο reverse stage, έναντι 1% στις άλλες παρεμβάσεις. Άλλο ερώτημα, μήπως συμφέρει τους ασθενείς αυτούς να τους κάνουμε off-pump, το bypass. Αυτή τη μελέτη δείχνει ότι έχει ένα τεράστιο αριθμό ασθενών, 5.000 περίπου ασθενείς, δεν έδειξε διαφορά στα αποτελέσματα, αν και η μελέτη αυτή δεν ήταν εστιασμένη σε ασθενείς με καροτιδική στένωση. Αυτή εδώ η μελέτη ήταν εστιασμένη σε ασθενείς με καροτιδική στένωση, αλλά είχε πολύ μικρό αριθμό ασθενών και δεν έδειξε στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο τεχνικές. Άλλη ιδέα ήταν να κάνουμε την ενδαρτηρεκτομή κατά τη διάρκεια του bypass, με το σκεπτικό ότι η υποθερμία βοηθάει τον εγκέφαλο.
Όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, η πρώτη μελέτη ήταν πάρα πολύ ενθουσιώδης, η επόμενη περιόρισε τον ενθουσιασμό, έδειξε ότι δεν υπήρχε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά. Τέλος, τι γίνεται με τα stent. Εδώ υπάρχει ένα θεματάκι που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι μετά την αγκαιοπλαστική της καροτίδας, οι ασθενείς θα πρέπει να παίρνουν διπλή αντιομπεταλιακή αγωγή για τουλάχιστον 4 εβδομάδες. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε εάν ο ασθενής μπορεί να περιμένει 4 εβδομάδες για να κάνει την αορτοστεφανιαία παράκαμψη. Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι 3 από τους 52 ασθενείς έπαθαν έμφραγμα, ενώ περιμένανε να κάνουν την αορτοστεφανεία παράκαμψη μετά το καροτιδικό stent. Υπάρχει βέβαια και η ιδέα να το κάνεις ταυτόχρονα, καροτιδικό stent και αορτοστεφανεία παράκαμψη. Αυτή η μελέτη έδειξε εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτή η μεταανάλυση από τον κοσμάτων Παρασκευά συνόψισε όλες τις μελέτες, 31 μελέτες. Τα ποσοστά στις συνδυασμένες επεμβάσεις, stenting καροτίδων και αορτοστεφανεία παράκαμψη, βλέπετε είναι αρκετά χαμηλά, αλλά δεν έγινε καν στατιστική ανάλυση εδώ, γιατί η ποιότητα των δεδομένων δεν το επέτρεπε, δεν υπήρχαν καν συγκριτικές μελέτες. Ο μέσος όρος εδώ του εγκεφαλικού βλέπετε ήταν 5,2%. Στις μελέτες αυτές η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών ήταν ασυμπτωματική. Αν πάμε τώρα στους συμπτωματικούς ασθενείς, τα ποσοστά ήταν απογοητευτικά, 15% εγκεφαλικό με το καροτιδικό stent. Γι' αυτό και οι οδηγίες λένε ότι στους συμπτωματικούς ασθενείς η παρέμβαση θα πρέπει να είναι η ενδαρτηρεκτομή. Και τελευταία διαφάνεια, τι γίνεται στην πράξη. Οι συνδυασμένες επεμβάσεις ασχέτως χρόνου μειώνονται. Πάμε σε isolated bypass αορτοστεφανία. Υπερτερούν οι σύγχρονες επεμβάσεις και ακολουθούν οι staged, πρώτα η ενδαρτηρεκτομή και μετά η αορτοστεφανία παράκαμψη. Αυτά είναι δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συμπερασματικά, σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε διαδερμική αγκιοπλαστική στεφανιαίων, η αγκιοπλαστική των στεφανιαίων προηγείται οποιασδήποτε επέμβασης στις καροτίδες. Σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη, οι ενδείξεις αποκατάστασης μιας ασυμπτωματικής καροτιδικής στένωσης είναι πολύ περιορισμένες και σχετικές, μόλις 2β. Περιορίζονται στην αμφωτερόπλευρη στένωση 70-99% ή στένωση 70-99% από τη μια πλευρά και εντερόπλευρη απόφραξη από την άλλη, ή στένωση 70-99% με κλινικά και απεικονιστικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν υψηλού κινδύνου. Σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη και ταυτόχρονα έχουν συμπτωματική καροτιδική στένωση άνω του 50%, η καροτιδική στένωση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται είτε πριν είτε ταυτόχρονα με την αορτοστεφανιαία παράκαμψη. Αυτό εξατομικεύεται και σίγουρα στις περιπτώσεις αυτές η ενδαρτηρεκτομή πλεονεκτεί. Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Staged ή σύγχρονα. Αν σύγχρονα, πριν ή κατά την εξωσωματική. On pump ή off pump. Και καροτιδικό stenting ή ενδαρτηρεκτομή για ασυμπτωματικές καροτιδικές στενώσεις. Όλα αυτά μένουν να απαντηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας προειδοποίησα ότι θα ήταν μια σαφής ομιλία. Νομίζω ότι ξεκαθάρισαν πολλά πράγματα και να συνοψίσω αν μπορώ να πω κανείς. Να μην φοβόμαστε τους ασθενείς που παραπέμπουμε για αορτοστεφανία παράκαμψη αν έχουν μία ασυμπτωματική στένωση, έστω και σημαντική, και να σταματάμε τα πάντα για να μην κάνουμε την επέμβασή μας. Όταν τώρα είναι αμφωτερόπλευρη ή έχει μία απόφραξη, εκεί αλλάζει, να συμβουλευτούμε και τους αγκιοχειρουργούς μας. Ο κύριος Μπέρμπεϊς είναι στο ακροατήριο, σχολιαστής. Ναι. Περιορίζεται η αντιμετώπιση των ασυμπτωματικών καροτιδικών στενώσεων. Αυτό είναι σίγουρο ότι περιορίζεται. Στις αμφωτερόπλευρες μεγάλου βαθμού στενώσεις και στις συμπτωματικές, εκεί είναι που εξατομικεύεται ο χρόνος της παρέμβασης. Παρακαλώ να ακούσουμε την ερώτηση. Κύριε Μαρκόπουλε. Μια ερώτηση. Μιλάμε για συμπτώματα από τις καροτίδες που θα μας αφορήσουν την περαιτέρω στρατηγική μας. Αναφερόμαστε μόνο σε προηγούμενο κεφαλικό επεισόδιο και TIA ή αναφερόμαστε και σε πιο μάιο συμπτώματα όπως φόλος ή οράς.
Συμπτωματική στένωση είναι οτιδήποτε. Η αμαύρωση θεωρείται και αυτή εγκεφαλικό επεισόδιο. Αν είναι τους τελευταίους 6 μήνες, ο κίνδυνος υποτροπής του εγκεφαλικού στην αμαύρωση είναι μικρότερος από ότι αν έχεις πάθει κανονικό εγκεφαλικό. Αλλά και αυτό θεωρείται συμπτωματική στένωση και ακολουθεί τις ίδιες ενδείξεις. Κάποιος άλλος για το θέμα μας καίει τους καρδιολόγους. Παρακαλώ, η τελευταία ερώτηση, ναι. Λοιπόν, η ειδικότητα έχει στραφεί πλήρως, σχεδόν πλήρως στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές ό,τι αφορά τα νευρίσματα, σχεδόν πλήρως ό,τι αφορά την περιφερική αρτηριοπάθεια, όχι όμως σε ό,τι αφορά τις καροτίδες. Ιδιαίτερα μάλιστα μετά την δημοσίευση των τελευταίων μεταναλύσεων και των τελευταίων κατευθυντήριων οδηγιών, οι οποίες είναι σαφείς ότι η ενδαρτηρεκτομή πλεονεκτεί. Είναι ο μόνος τομέας όπου υπάρχει ξεκάθαρο όφελος της ενδαρτηρεκτομής. Αν πιστεύουμε στο evidence-based medicine, η ενδαρτηρεκτομή πλεονεκτεί. Και σας το λέω, ενώ σας λέω το ακριβώς αντίθετο για τα νευρίσματα και την περιφερική αρτηριοπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.